στάθηκε αναλυτικά στα πεπραγμένα της περιφέρειας Αττικής ο σύντροφος ο Γιάννης, ο Πρωτούλης, δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα της αντίληψής τους, μιας προσπάθειας να δουλέψουν, να κουμπώσουν τη δική τους ανάπτυξη και με το χώρο του πολιτισμού και ανοίγοντας παρένθεση και με αρκετό χρήμα για να εξαγοράσουν. Για να εξαγοράσουν συνειδήσεις, ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού, από το χώρο του πολιτισμού πιο μακριά. Γιατί είναι απαραίτητο όταν δεν μπορείς πλέον να εμπνεύσεις ούτε με αυταπάτες, όταν όλο αυτό το παραμύθι που από το 12 κυριάρχησε σε σημαντικό κομμάτι και των ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού, όταν δεν μπορείς να εμπνεύσεις, τότε ρίχνεις χρήμα να εξαγοράσεις. Γιατί και η ιστορία με την Ελευσίνα, και η ιστορία με την Ντοκουμέντα στο Δήμο της Αθήνας, και η παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου που είναι Αθήνα αυτή τη χρονιά, και μια σειρά άλλα event που φτιάχνει μια κυρίαρχη λογική του κοσμοπολίτικου κεφαλαίου και στην περιφέρεια και στο Δήμο της Αθήνας, και ανεξάρτητα αν στους μεν διοικούν οι Σιριζέοι και στους δε στην Αθήνα διοικούν οι κεντραριστεροί, σε αυτό το στίγμα, σε αυτή την πολιτική, σε αυτή την αντίληψη είναι ταυτισμένοι. Θα ήθελα επίσης να βάλω μια πλευρά σε αυτήν την εικόνα που παρουσίασε ο σύντροφος ο Γιάννης όσον αφορά τις διεργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα. Διεργασίες που πραγματικά βρωμάνε από όπου και αν τις πιάσεις, αναδείχνοντας μια σαπίλα η οποία δημιουργεί αποστροφή. Αποστροφή σε πολύ κόσμο. Και αυτή την αποστροφή πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Δεν είναι μόνο ο αμοραλισμός. Δεν είναι μόνο ο τυχοδιοκτισμός. Δεν είναι μόνο ο νεοπλουτισμός. Δεν είναι μόνο τα διάφορα που κυκλοφορούν για τις Μαλβίδες, για τους 40 σύμβουλους, για εκείνο, για τ' άλλο. Είναι η κοινή βάση. Είναι το γεγονός ότι το αστικό πολιτικό σύστημα σήμερα έχει μια διευρυμένη ταύτιση στις βασικές, στις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Όλοι μαζί. Σε αυτό το κοινό έδαφος δίνει και παίρνει και το σουλάτσο των βουλευτών και η δημιουργία κομμάτων μιας χρήσης, να αναχαιτήσουν δηλαδή, να εγκλωβίσουν αγανάκτηση, να αντιστρέψουν από εδώ και από εκεί, και κόμματα που εμφανίζονται με αριστερό ριζοσπαστισμό, άλλωστε έχουμε πείρα από το ΣΥΡΙΖΑ, και κόμματα φυσικά στο δεξιό μέρος του πολιτικού τόξου, γιατί και εκεί είναι σε εξέλιξη διεργασίες για να διαμορφωθεί μια πιο σοβαρή ακροδεξιά αλλά πολλών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί να κουμπώσει καλύτερα ο σύγχρονος δικομματισμός, δηλαδή το νέο δίπολο, Νέα Δημοκρατία από τη μια, Μητσοτάκης, ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, Τσίπρας, και στη βάση αυτή του διλήμματος ή ο ένας ή ο άλλος, συνεχώς να εγκλωβίζεται ο κόσμος, συνεχώς να μειώνει τις απαιτήσεις του, συνεχώς να κατεβάζει τον πύχη και να υποκύπτει στη λογική τι να κάνουμε, τι αντοχές έχει η οικονομία, κινδυνεύει η σταθερότητα, όπως ανέφερε ο Γιάννης, και φυσικά σε αυτό το σκηνικό είναι απαραίτητη η Κολαούζη, είναι απαραίτητα τα κόμματα Μπαλαντέρ, γνωρίσαμε πολλά το προηγούμενο διάστημα, είναι σίγουρο ότι θα γνωρίσουμε κι άλλα το αμέσως επόμενο διάστημα, κόμματα απαραίτητα να στηρίξουν αυτό το διπολισμό, ο οποίος σκιαμαχεί και θα σκιαμαχήσει ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα, θα σηκωθούν ακόμα πιο από προσανατολιστικοί καυγάδες, θα βγει και η Νοβάρτης, θα βγουν και σκάνδαλα, θα βγουν και άλλα μπροστά, ώστε να μετατοπίζεται η κουβέντα από το κύριο. Ποια πολιτική υλοποιείται σήμερα, ποιανού τα συμφέροντα υπηρετεί και φυσικά απέναντι σε αυτή την πολιτική ποια δύναμη μπορεί να εγγυηθεί έναν αγώνα που σήμερα συγκεντρώνει δυνάμεις για να μπορέσει να βάλει επιτάπητος το κρίσιμο πρόβλημα της εξουσίας, της ανατροπής αυτής της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Και αυτό το κρίσιμο δίλημα πρέπει να μπει στο λαό μας σήμερα, δεν μπορεί να περιμένει για το μέλλον. Στη βάση αυτή ήταν κομβικό σημείο σε αυτήν την αντιπαράθεση, σε αυτό το στήσιμο που έγινε, η συζήτηση
και η ψήφιση της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, η συμφωνία των Πρεσπών, μια συμφωνία που έγινε κατά παραγγελία και άμεση επίβλεψη των υπεριαλιστών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριολεκτικά κατά παραγγελία, το μισό εκατομμύριο που έδωσαν για να προπαγανδίσουν στον τύπο, στο διαδίκτυο, στα μέσα ενημέρωσης τη συμφωνία, τη συνθήκη που τη βάφτισαν συνθήκη της ειρήνης και της αλληλεγγύης των λαών και που την προσπάθησαν να την πουλήσουν και με αυτές τις αστιότητες που έλεγε ο Τσίπρας στη Βουλή, με ατάκες που του γράψανε αδιάβαστοι άνθρωποι προσπαθώντας να προβοκάρουν το κόμμα μας, με αυτή τη συμφωνία, με το άρθρο 2, την καρδιά της, αναγνωρίζεται το πώς και το γιατί. Η ολοκλήρωση δηλαδή του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια, το να δημιουργηθεί η σφήνα απέναντι στους ανταγωνισμούς, οι οποίοι παίρνουν χαρακτήρα πολεμικής προετοιμασίας με την Ρωσία. Είναι αποκαλυπτική η παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας στη Βουλή, που ανέδειξε μια σειρά αποφάσεις που έχουν πάρει, που έχουν την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης και προετοιμάζουν το ΝΑΤΟ και την Ελλάδα απέναντι στη Ρωσία και προετοιμασία που προβλέπει και πόλεμο και πολεμική αναμέτρηση και εμπλοκή. Στη βάση λοιπόν αυτή φτιάξαν αυτή τη συμφωνία και θα ψηφίσουν και το μνημόνιο ένταξης την επόμενη εβδομάδα. Και είναι πραγματικά σε δύσκολη θέση. Για σκεφτείτε το, η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ που γίνεται Πασόκ πλέον ξανά, αλλά και οι άλλοι κολαούζοι αυτού του μονόδρομου Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, οικονομία του κεφαλαίου. Γιατί κυριολεκτικά έχει πάρει την μπουκιά από το στόμα του Μητσοτάκη ο Τσίπρας. Στην υπηρέτηση των νατοϊκών και αμερικάνικων ιδιαίτερα συμφερόντων. Στην υπηρέτηση των γερμανικών συμφερόντων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα, και είναι αποκαλυπτική η έκθεση που αναφέρθηκε ο σύντροφος ο Πρωτούλης προηγούμενα σε σχέση με τους ύμνους, αλλά που αποκαλύπτει και ένα ταραβέρι που γίνεται και σε αυτό το ταραβέρι παίζουν ρόλο οι Δήμοι και οι περιφέρειες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας θίασος από περιφερειάρχες και από δημάρχους επισκεπτόταν τα γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, επισκέπτεται, δέχεται μάλλον, υποδέχεται τον ΠΑΙΑΤ με περιοδίες και επαφές με Δήμους ανά την Ελλάδα και είναι προς τιμήν εννοείται του κόμματός μας και της διοίκησης των κομμουνιστών στην Πάτρα ότι από το μόνο μεγάλο Δήμο που έφαγε πόρτα ο ΠΑΙΑΤ ήταν η Πάτρα. Τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, γιατί έγινε μεγάλη προσπάθεια και με τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μέσα από τον τύπο και μέσα από διάφορους παπαγάλους της πολιτικής, της αμερικανονατοϊκής πολιτικής που έχει την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, να προβοκαριστεί το κόμμα μας και ιδιαίτερα σε ένα κόσμο αριστερό που έχει ευαισθησίες, που έχει ριζοσπαστισμό και που πραγματικά τον αγγίζει η διεθνιστική στάση απέναντι στους αγώνες και στις αγωνίες των άλλων λαών. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν έχει καμιά σχέση με το διεθνισμό και τη φιλία των λαών η κοσμοπολίτικη και κατά παραγγελία των υπεριαλιστών αυτή συμφωνία. Δεν έχει καμιά σχέση επίσης με το γνήσιο, το λαϊκό πατριωτισμό, ο εθνικισμός, οι αλυτρωτισμοί και στη χώρα μας, μαζί φυσικά με την ναζιστική προπαγάνδα της Χρυσής Αυγής, με τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, με τα συνθήματα αλυτρωτισμού «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική», τα οποία φυσικά βρίσκουν και πατάν και αξιοποιούν τα παράθυρα τα οποία δημιούργησε η συμφωνία του Τσίπρα με το ΖΑΕΦ, τα παράθυρα δηλαδή αυτά, τα οποία αλλοιώνουν το γεωγραφικό προσδιορισμό του ονόματος της γειτονικής χώρας και του δίνουν εθνική διάσταση με την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας. Αυτές οι πλευρές φυσικά, αυτή η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να πρωτοστατήσει στο ρόλο του σημεοφόρου, στο ρόλο του Μεντεσέ, όπως την έχει αποκαλέσει ο ΠΑΙΑΤ, δεν είναι απομονωμένη, δεν είναι μόνο δηλαδή αυτή η συνθήκη, δεν είναι τυχαία η προσπάθεια να αξιοποιηθεί αυτή η συνθήκη σαν πιλότος και για άλλες συνθήκες που πρέπει να γίνουν για να λυθούν, όπως λένε, εκκρεμότητες. Δηλαδή η συζήτηση που γίνεται
ανάμεσα στη Σερβία και στο προτεκτοράτο των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κόσοβο, όσον αφορά την επαναχάραξη συνόρων, αλλά ακόμα και η επικίνδυνη τοποθέτηση ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πνεύμα της και για την επίλυση του Κυπριακού, ετοιμάζοντας ένα νέο γύρο που θα φέρει ξανά από την πόρτα πλέον, όχι από το παράθυρο, το σχέδιο Ανάν, και φυσικά θα βάλει οριστική ταφόπλακα σε όποιες απόψεις υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα γύρω από το Κυπριακό, προωθώντας τη διχοτόμηση κυριολεκτικά του νησιού. Σε αυτό το σκηνικό λοιπόν και με ρόλο πρωτοπόρου και στις δαπάνες που πληρώνουμε, όταν λένε χωρίς να έχουν τσίπα ότι λεφτά δεν υπάρχουν, τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ, πρωτοπόρο στο απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο που έχουν κάνει την πατρίδα μας, πρωτοπόρο στο ΣΥΡΙΖΑ στις αποστολές εκ των συνόρων και στα εκατομμύρια που δίνονται, σε αυτό το πλαίσιο και σε συνδυασμό και με το μεταμνημονιακό μνημόνιο που έχουν υπογράψει, επισπεύδουν τις διεργασίες για τις βουλευτικές εκλογές. Οι μέρες είναι μετρημένες, κυριολεκτικά, όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, καμένων χωρίς τον Καμένο, αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιών επιλέγει τον κατάλληλο χρόνο για να μπορέσει να πλασάρει, να περάσει τα δικά της εκβιαστικά διλήμματα. Να μπορέσει δηλαδή με τη λογική του μικρότερου κακού να προβάλλει το δίλημα Τσίπρας για να μην έρθει ο Μητσοτάκης. Αυτή η επίσπευση έχει πιθανό σενάριο την ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών. Και μια τέτοια εξέλιξη πιθανόν να μην είναι άσχετη με την προσπάθεια να μπερδευτούν ακόμα πιο πολύ τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να σταθεί ο άλλος μπροστά στην κάλπη. Γιατί ούτως ή άλλως στις 26 του Μάη θα έχουμε 4 κάλπες: δημοτικές, κοινοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές. Και άλλη μία 5 κάλπες. Όμως αυτές τις κάλπες θα σταθεί ο ίδιος άνθρωπος, με το ίδιο μυαλό, με την ίδια συνείδηση και με τις ίδιες άδειες ή μισοάδειες τσέπες. Άρα τα κριτήρια που προσπαθούν να μπερδέψουν δεν μπορεί παρά να είναι ενιαία, δεν μπορεί παρά να είναι κοινά. Δεν πρέπει να διαχυθεί η καταδίκη απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, στο βρώμικο ρόλο που έβγαλε, κατ' εντολή κυριολεκτικά, ολοκληρώνοντας τη δουλειά που ξεκίνησαν οι προηγούμενοι. Δεν πρέπει επίσης να περάσει, γιατί θα το επιχειρήσουν, ένα δίπολο, το κεντρικό δίπολο Τσίπρας Μητσοτάκης, να περάσει και στους Δήμους, να περάσει και στις περιφέρειες. Δεν υπάρχει άλλο δεδομένο Πατούλης Δούρου ή Καμίνης, λέω πάει αυτός, μας τέλειωσε, Μπακογιάννης και ποιος άλλος μπορεί να σταθεί απέναντί του, μιας και η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ μετά από 10 αρνήσεις ήταν και λύση ανάγκης. Αλλά θα γίνει προσπάθεια να στήσουν αυτό το δίπολο, ώστε η επιλογή να γίνει πάντα εντός των τυχών και πάντα ενισχύοντας τον έναν ή τον άλλο πόλο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, φίλοι και σύντροφοι, και στους Δήμους και στο Δήμο της Αθήνας, οι εκλογές δεν είναι κάτι άλλο από τα κρίσιμα διλήμματα που βασανίζουν την εργατική, τη λαϊκή οικογένεια, που βασανίζουν τον κόσμο που πραγματικά δίνει τη μάχη για μια δύσκολη καθημερινότητα. Γιατί και στο τοπικό κράτος, στην τοπική διοίκηση, και στην περιφερειακή που έχει ένα πιο επιτελικό ρόλο σχεδιασμού, σε κρίσιμα όμως, σε μεγάλα προβλήματα, και αναφέρθηκαν αναλυτικά προηγούμενα. Και εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν γενικά κάποιες λύσεις απολύτικες, έξυπνες, και δεν είναι θέμα κάποια πρόσωπα ικανά που μπορούν να τις προωθήσουν ή ανίκανα που δεν μπόρεσαν να τις προωθήσουν στο προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι δηλαδή, με λίγα λόγια, από εδώ οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και από εκεί το κράτος, το κάτι άλλο. Γι' αυτό η λογική, η επιχειρηματολογία μας, η προσπάθειά μας είναι να φανεί ότι σε αυτή τη μάχη το κρίσιμο ζητούμενο είναι πόσο ισχυρό θα βγει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις κάλπες, χωρίς εκπτώσεις καλπών. Ιδιαίτερα τώρα που έχουν κυριολεκτικά βουλιάξει οι αυταπάτες, τις οποίες
πίστεψε, ακολούθησε στον έναν άλλο βαθμό ένας κόσμος, απογοητεύτηκε, αποστρατεύτηκε, νιώθει ότι πρέπει να κάτσει στην άκρη, ενώ δεν είναι έτσι, γιατί πρέπει να δώσουμε και μάχη να μην περάσει και ένα κλίμα παρέτησης σε έναν κόσμο που τους ακολούθησε, τους εμπιστεύτηκε και απογοητεύτηκε, αδειάστηκε κυριολεκτικά. Γιατί φαντάζει και στην προοπτική της Νέας Δημοκρατίας ότι η λύση δεν μπορεί να είναι το μία από τα ίδια. Γιατί δεν είναι κάτι καινούριο η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει δοκιμαστεί και γιατί φυσικά κυριολεκτικά στα ζητήματα τα οποία κρίνουν τη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας, η ταύτισή τους βγάζει μάτια, δεν μπορεί να κρυφτεί. Τώρα λοιπόν η συστράτευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρέπει να εκφραστεί ακόμα πιο δυναμικά και από έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να συστρατευτεί, να συμπορευτεί, να δώσει τη μάχη μαζί μας. Και είναι ο κόσμος κυρίως που ακολούθησε το ΣΥΡΙΖΑ το 12 και το 15, που ψήφισε στο δημοψήφισμα της απάτης, σε αυτή την προσπάθεια που οργανωμένα, σχεδιασμένα έκανε ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του για να εγκλωβίσουν την αγανάκτηση του λαού μας, κρατώντας επιφυλάξεις που σίγουρα υπάρχουν, κρατώντας διαφορετικές προσεγγίσεις που και εδώ είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. Το κύριο είναι να δώσουμε απάντηση στο δίπολο, στο δίπολο του εγκλωβισμού που φόρτωσε ασήκωτα βάρη και βάρη που ήρθαν για να μείνουν. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι μπορεί να λένε πολλά και διάφορα, όμως οι εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι τριών μνημονίων συνεχίζονται και θα συνεχίζονται και ο μόνος που μπορεί να τα αναχαιτήσει είναι το οργανωμένο λαϊκό κίνημα και πρώτα απ' όλα η εργατική τάξη με τις δυνάμεις που συσπυρώνονται στον ταξικό πόλο συσπήρωσης, το πανεργατικό μέτωπο. Και τέτοιες μάχες δίνονται. Και τέτοιες μάχες δόθηκαν και το προηγούμενο διάστημα και δείχνουν και την αντίληψή μας. Δείχνουν δηλαδή τι? Ότι υπάρχει περιθώριο σήμερα. Υπάρχει περιθώριο να σηκώσει κεφάλι ένα κομμάτι του λαού μας. Είναι σημαντικές οι κινητοποιήσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες από χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Και ιδιαίτερα σε αυτές τις κινητοποιήσεις πήραν μέρος οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που κυριολεκτικά τους έχουν καταδικάσει με μια βαλίτσα στο χέρι να δουλεύουν για χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους, εμφανίζοντας η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο απολύσεων σαν νομοσχέδιο προσλήψεων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι αγώνες που έγιναν αυτό το διάστημα ακύρωσαν αυτή την προπαγάνδα. Ακύρωσαν την προσπάθεια να φανεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει προσλήψεις και ο Μητσοτάκης θα κάνει απολύσεις. Αλλά έδειξαν και κάτι άλλο, ότι υπάρχει ένα δυναμικό, ένα νέο δυναμικό, το οποίο με διαφορετικές εμπειρίες, με λειψή ταξική πείρα, είναι διατεθειμένο να παλέψει κόντρα στις μειωμένες απαιτήσεις. Είναι διατεθειμένο να παλέψει για αυτά που του ανήκουν, για το διορισμό όλων δηλαδή, το μόνιμο διορισμό 30.000 εκπαιδευτικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γιατί αυτά είναι τα κενά, γιατί αυτοί είναι οι εκπαιδευτικοί που ματώνουν όλα αυτά τα χρόνια και γιατί έτσι μπορεί να διαμορφωθούν συνθήκες για μια μόρφωση που σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να δίνει περισσότερα εφόδια στα παιδιά μας. Το ίδιο συμβαίνει με τους αγώνες της αγροτιάς αυτή την περίοδο και με την προσπάθεια της κυβέρνησης να τους ποινικοποιήσει με το καλημέρα. Το ίδιο συμβαίνει και στις προσπάθειες που οργανώθηκαν σε αυτό το χώρο, το δικό σας, από το Συνδικάτο Ελλήνων Ηθοποιών, από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, από την προσπάθεια που έγινε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικά περιθώρια, ο λαός μας, τμήματα της εργατικής τάξης, συνολικότερα της νεολαίας, να σηκώσουν κεφάλι. Γι' αυτό λοιπόν και με αυτή την εμπειρία η οποία μπορεί να μεγαλώσει, επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένες πλευρές και για τη μάχη στο Δήμο της Αθήνας. Όπως σε όλους τους Δήμους, ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπως και στην περιφέρεια της Αττικής, απέναντί μας δεν είναι πρόσωπα, ικανά ή ανίκανα. Πρώτα απ' όλα απέναντί μας είναι επιλογές κομμάτων για να διοικήσουν το Δήμο της Αθήνας ή την περιφέρεια. Είναι επιλογές κομμάτων που αυτά τα πρόσωπα τις χρεώνονται τις πολιτικές τους επιλογές.
Χρεώνονται τα έργα και τις ημέρες των κομμάτων τους. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάποιοι ακιδεμόνευτοι οι οποίοι ήρθαν από το πουθενά. Ο Γερουλάνος είναι ο πρώην υπουργός του Γεωργάκη Παπανδρέου, στην κατηγορία που οι δημοσιογράφοι ονόμαζαν Κυπουρή. Είναι αυτός ο οποίος, ψηφίζοντας το πρώτο μνημόνιο, μπήκε σε λίθαργο και ξύπνησε μετά από 8 χρόνια για να σώσει την Αθήνα. Ο Μπακογιάννης είναι ο περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Υλοποίησε στην περιφέρειά του, κατά γράμμα, την πολιτική των μνημονίων. Από τις πρώτες του δηλώσεις είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε συμπράξεις δημόσιου με τους ιδιώτες για μια σειρά λειτουργίες στο Δήμο της Αθήνας. Όπως βεβαίως και ο υφυπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, ο κύριος Σιλιόπουλος, είναι μέρος αυτού του θειάσου, του Σιριζέικου, ο οποίος κορόιδεψε κυριολεκτικά και κυβέρνησε και πλέον χωρίς κανένα όριο υλοποιεί αυτή την πολιτική και μάλιστα την υλοποίησε από ένα νευραλγικό πόστο όπως είναι η διοίκηση, νομίζω, η ευθύνη του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, με τραγικά ρεκόρ αυτή την τετραετία το σώμα που διοικούσε. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, αυτός φταίει, αλλά υπάρχει και μια ευθύνη η οποία δεν χάνεται μπροστά στο ότι υπηρετεί συνολικά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά στην Αθήνα υπάρχει το υπαρκτό θέμα της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, της σημαντικής επιρροής που έχει ο βουλευτής Αττικής και υπόδικος ο Κασιδιάρης και στις προσπάθειες που γίνονται να διαμορφωθούν εκβιαστικά διλήμματα όσον αφορά τον περίφημο δεύτερο γύρο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες εμείς διεκδικούμε αποθέσεις αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, αλλά και αποθέσεις διοίκησης όπου αυτό μπορεί να γίνει, όπως έγινε στους δήμους που το κόμμα μας διοικεί τα προηγούμενα 5 χρόνια, την Πάτρα, τους 3 δήμους της Αττικής, την Ικαριά και άλλους που μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερους. Προσπαθούμε από αυτές τις θέσεις, είτε αντιπολιτευόμενοι την κυβέρνηση και το Δήμο, είτε διοικώντας ένα Δήμο αντιπολιτευόμενοι την πολιτική της κυβέρνησης, να στηρίξουμε το λαιλατημένο εισόδημα, να στηρίξουμε λειτουργίες των Δήμων, να φρενάρουμε την ιδιωτικοποίηση, να χτυπήσουμε την ανταποδοτικότητα, να στηρίξουμε συλλογικότητες και εστίες πολιτισμού, αθλητισμού, τον αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά. Από αυτές τις θέσεις σταθήκαμε, αυτές τις θέσεις υπηρετήσαμε αυτά τα χρόνια και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και στην Περιφέρεια και στους άλλους τους Δήμους. Και μάλιστα στην Αθήνα, απέναντι σε μια δημαρχία της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, η οποία ταυτίστηκε και σε πολλούς τομείς πρωτοστάτησε στο πέρασμα της κυβερνητικής πολιτικής, της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είχε και ευρύτατη στήριξη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αθήνα ήταν από τους πρώτους Δήμους που προδοστάθηκε στο να υλοποιηθεί το όλες οι Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά, χαρακτηρίζοντας όλη την Αθήνα τουριστική ζώνη, από τα Θυμαράκια μέχρι το Δρουγκούτι, σε όλες τις γωνιές τουριστική ζώνη, χτυπώντας τα δικαιώματα των εμποροϋπαλλήλων, αλλά τσακίζοντας το εισόδημα και των επαγγελματιών, των μικρών επαγγελματιών της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η διοίκηση, με τη σύμφωνη γνώμη, τη στήριξη όλων των άλλων, πρωτοστάτησε στην προσπάθεια εθισμού του κόσμου με το ότι πρέπει να συμβιβαστούμε με τα ναρκωτικά και να μειώσουμε τη βλάβη. Μία μεταφέροντας τα προγράμματα μεθαδόνης στα νοσοκομεία και δημιουργώντας πιάτσες γύρω από όλα τα νοσοκομεία και χτυπώντας και τα όποια επιστημονικά δεδομένα είχαν αυτά τα προγράμματα μεθαδόνης, μία με την προσπάθεια να χωροθετηθούν χώροι ελεύθερης χρήσης, εποπτευόμενης χρήσης, ελεύθερης λέμε εμείς χρήσης, μάλιστα ορισμένες φορές μιλάνε και για υγιεινή χρήση, σε τέτοιο βαθμό έχουν φτάσει, θέλοντας να μαζέψουν τους χρήστες από τους δρόμους και να τους στεγάσουν σε κάποιους χώρους, ώστε να μπορούν να τρυπιώνται ελεγχόμενα. Δηλαδή συμβιβασμός με ένα πρόβλημα, την ίδια στιγμή που υπονομεύουν την πρόληψη, που κρατάνε νεκρά 7 κέντρα πρόληψης που έχει ο Δήμος της Αθήνας,
την ίδια στιγμή που πρωτοστατούν και διαφημίζουν την ψυχαγωγική χρήση του χασίς στην δημοτική αγορά της Κυψέλης, στην Τεχνόπολη, με Cannabis Festival, με μπαζάρ Cannabis και άλλες πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες που κυριολεκτικά υπονομεύουν την αντίληψη του όχι σε όλα τα ναρκωτικά, υπονομεύουν την πρόληψη και καταδικάζουν τους χρήστες μονίμως στη χρήση, αλλά απλά να παρατείνουμε τη ζωή τους σαν χρήστες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά αντισταθήκαμε, διεκδικήσαμε απέναντι σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά διευρυμένο που εκφράζει τη συμφωνία όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Γι' αυτό και κυριολεκτικά η συζήτηση που έγινε πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε και κορυφώθηκε με την ψήφιση στη Βουλή του Κλισθένη, οι κόντρες δηλαδή γύρω από τον Κλισθένη, συγκεντρώθηκαν στο θέμα του εκλογικού συστήματος, στην απλή αναλογική, και ότι δεν θα μπορούν να διοικούν τους Δήμους. Στο θεσμικό πλαίσιο συμφωνούν. Στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διευρύνει την επιχειρηματική δράση των Δήμων, συμφωνούν. Στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο αποτυπώνει στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε το 2019, ενώ κρατούνται σταθερά μειωμένα κατά 40% οι πόροι που πρέπει να δίνει το κράτος στους Δήμους, αυξάνουν σχεδόν 200 εκατομμύρια τα ιδία έσοδα, δηλαδή τη δημοτική φορολογία. 2,7 δις προβλέπει ο προϋπολογισμός να εισπράξουν οι Δήμοι από τα ιδία έσοδα, δηλαδή από τη φορολογία. Στο Δήμο της Αθήνας συγκεκριμένα προβλέπουν να εισπράξουν πάνω από 250 εκατομμύρια. Και αυτά να τα εισπράξουν από ένα κόσμο που έχει γονατίσει κυριολεκτικά, που του έχουν αδειάσει τις τσέπες, που τον έχουν καταντήσει ληξιπρόθεσμο οφειλέτη να παρακαλά για τις 120 δόσεις, για τις 12 δόσεις, να προσπαθεί δηλαδή κάπου να ακουμπήσει για να μην του κάνουν κατάσχεση στο λογαριασμό, για να μην του βγάλουν σε πληστηριασμό περιουσιακά του στοιχεία. Και βεβαίως η συμφωνία τους εκφράζεται και στην γενικευμένη ανταποδοτικότητα με την οποία πρέπει να λειτουργούν οι Δήμοι. Και εδώ υπήρχε η παρέμβαση το προηγούμενο διάστημα για προσλήψεις, λέει, αλλά μόνο σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δηλαδή προσλήψεις προσωπικού μόνο εκεί που θα πληρώνουν οι δημότες τους μισθούς. Και δεν ήταν και τυχαία η προσπάθεια να εντάξουν και το πράσινο, όχι μόνο τα σκουπίδια, σε αυτή τη διαδικασία. Και απαντώντας με αυτή την κίνηση, τη λογική, τι να κάνουμε, δεν θέλετε προσλήψεις? Πληρώστε λοιπόν, κάτοικοι, δημότες, εργαζόμενοι, τις προσλήψεις. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας διευρύνεται και με την προσπάθεια να δώσουν χώρο σε μια σειρά δομές και υποδομές των Δήμων, σε κάθε λογής εργολάβους, συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, σε αυτή τη μάστιγα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γίνεται το έλα να δεις, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας, που είναι πρωτοπόρος σε αυτό το πανηγύρι, στο πάρτι που έχουν στήσει οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό φάνηκε και με την ντοκουμέντα, αυτό φαίνεται τώρα και με την Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου. Κυριολεκτικό πάρτι, το οποίο φτάνει έως και το σημείο να δίνουν ολόκληρο όροφο σταθμό Λαρίσης στη ΜΚΟ του Σόρος, για να κάνει μαθήματα, να δίνει συμβουλές απασχόλησης σε πρόσφυγες και σε μετανάστες. Και δουλεύουν επίσης ανοιχτά και απροκάλυπτα με τμήματα του κεφαλαίου που, όσον αφορά την Αθήνα, αυτό είναι το ξενοδοχειακό κεφάλαιο, αλλά και το κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και πολυεθνικές. Μιλάνε πλέον για Ελντοράντο ξενοδοχειακό στο κέντρο της Αθήνας. Πάνω από 10 σχέδια είναι σε εξέλιξη σε έναν άξονα γύρω από την Ομόνια, σε συνδυασμό και με την καινούρια, που δεν είναι και τόσο καινούρια, πατέντα της, πώς το λέμε, Airbnb, της του Airbnb, το οποίο πλέον, κοιτάξτε, εκτός ότι αλλάζει τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία και την προσπάθεια ενός κόσμου να βρει σπίτι σε μια σειρά περιοχές της Αθήνας, πλέον φεύγει από το ότι έχω ένα διαμέρισμα και το βάζω στην πλατφόρμα. Πλέον μιλάμε για συγκέντρωση διαμερισμάτων, ακόμα και για συγκέντρωση αγορά πολυκατοικιών. Σε αυτό λοιπόν το καθεστώς που διαμορφώνεται, με αυτή τη διευρυμένη συμφωνία,
πάνω στο βασικό, στο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν οι Δήμοι, εμείς στεκόμαστε απέναντι. Και στεκόμαστε απέναντι με τη δύναμη της δράσης μας, των θέσεών μας, της συνέπειας λόγων και έργων, με την προσπάθεια να στηρίξουμε διεκδικήσεις, προβλήματα καθημερινά στα οποία σκοντάφτει ο άλλος στη ζωή του και πνίγουν την πιεσμένη ποιότητα αυτής της ζωής. Και στα πλαίσια αυτά λοιπόν μπορούμε να απευθυνθούμε στον κόσμο και να του πούμε κάνε τη διαφορά. Γιατί ακόμα και στα διλήμματα που μπορούν να μπουν, πρέπει να απαντήσουμε με τα δικά μας διλήμματα. Στο τι ακριβώς θέλετε να επιλέξετε, διαχειριστές της κυβέρνησης και του κεφαλαίου ή αγωνιστές, αυτούς που προσπαθούν να οργανώσουν ένα λαό, να του σηκώσουν το ανάστημα, να το στυλώσουν στα πόδια του, να τον βάλουν να συγκρουστεί με τις μειωμένες απαιτήσεις, να τον βάλουν να διεκδικήσει όλα αυτά που του ανήκουν. Και φυσικά σε αυτή την προσπάθεια η δική μας η δουλειά, η δική μας η συμβολή, να το πω έτσι, είναι να πολλαπλασιάσουμε στην κουβέντα με τον κόσμο αυτά τα κριτήρια και να αξιοποιήσουμε, φίλοι και σύντροφοι, τη σημαντική, την πλεονεκτική σχέση που έχει αναπτύξει το κόμμα μας στο χώρο του πολιτισμού, με τους ανθρώπους του πολιτισμού, την επιρροή που έχει το κόμμα μας διαμορφώσει και δυναμώσει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το χώρο, γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά αυτιά, υπάρχουν πολλά χέρια που μπορούμε να σφίξουμε, υπάρχουν πολλές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να μπουν οργανωμένα με τη δική του δύναμη και δυναμική ο καθένας σε αυτό το σημαντικό αγώνα που έχουμε μπροστά μας για να είναι η νίκη δική μας. Σας ευχαριστώ.